στο επόμενο επεισόδιο. Με το 1, με το 2, με το 3, χέρια ψηλά! Ένα mystery box και ένα τεστ δημιουργικότητας ιδιαίτερης δυσκολίας περιμένουν τους 22 διαγωνιζόμενους. Ρε τολμαδάκια κάνεις! Εγώ σου είπα πρώτη, ρε φίλε. Αυτά είναι πράγματα του σατανά. Θα πω στην παραγωγή να πάει αλλού αυτός ο κλέφτης. Ποια σημαντικά προνόμια θα αποκτήσει ο νικητής του Mystery Box? Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να κερδίσω σε αυτή τη δοκιμασία, γιατί θα πρέπει να βάλω κάποιους ανθρώπους στη θέση τους. Και ποιες εκπλήξεις περιμένουν τους διαγωνιζόμενους στο τεστ δημιουργικότητας? Όποιος με προκαλεί πίσω από τις κάμερες και σε ένα σπίτι και σε κόσμο, καλό είναι κάποια στιγμή να με προκαλέσει και μπροστά μου. Ναι, έχω προκαλέσει λοιπόν τον Γιάννη, γιατί αυτό που έκανε στη Χριστίνα δεν ήταν παντελονάτο. Και δυστυχώς εγώ έτσι έχω μεγαλώσει και την αδικία δεν μπορώ να τη δεχτώ, είτε είναι σε μένα είτε σε αθώους ανθρώπους. Είναι σαν τα κοκόρια μέσα στο σπίτι που τσακώνονται για μία γυναίκα. Πες κάτι για μένα. Είναι φλόρι. Ένας άντρας πρέπει να φοράει πάντα τα παντελόνια του. Προκαλεί ο Στέφανος πολύ τον Γιάννη, η αλήθεια. Πολεμικά για άλλη ακόμα μια φορά. Εγώ όταν δίνω μια υπόσχεση στην Τυρό, ελπίζω να τηρήσει και εκείνος την υπόσχεσή του και θα χαρώ πάρα πολύ να τον πετάξω έξω από το σπίτι. Δεύτερο τεστ δημιουργικότητας. Ελπίζω να θυμάστε αυτά που είπαμε στο πρώτο. Να το πω. Είναι πολύ κακό.